Αμύντο κλειδί, λόφι μελίτης, κομνηνά 1 και 2 βέβη, εργαζόμενοι 3.000 καταναλωτές 2 εκατομμύρια. Απόψε, συζητάμε επί της αρχής. Υπόθηκαν πάρα πολλά, υπήρξαν και λεπτομέρειες τις οποίες μπορούμε να τις χαρακτηρίσουμε, και ανατριχιαστικές που υπόθηκαν από συντρόφους και συντρόφους και δίνουν πραγματικά, αποτυπώνουν την εικόνα. Εγώ όμως θέλω να αντικρούσω τρία βασικά επιχειρήματα που υπόθηκαν και από τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας και γενικότερα είναι αυτή η παραφιλολογία που διαρρέεται με non-paper στα συνεργαζόμενα κανάλια και τον τύπο. Ουσιαστικά λέτε πως θα έχουμε μειωμένη τιμή με αυτή την ενέργεια, θα υπάρξουν επενδύσεις και τρίτο ότι υπόκειται στην απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Θα ξεκινήσω, διότι η ιστορία είναι πάντα διδακτική, με την ιστορία της ΔΕΗ. Η ΔΕΗ ουσιαστικά σχηματίστηκε την δεκαετία του 50, τότε που το ελληνικό κράτος αντιλήφθηκε πως ο εξηλεκτρισμός της χώρας, που θα είναι η ατμομηχανή της παραγωγικής ανασυγκρότησης μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μπορεί να γίνει μόνο με έναν δημόσιο φορέα. Μόνο η δημόσια δαπάνη. Μόνο ο ελληνικός λαός μπορούσε να φορτωθεί στις πλάτες του όλο αυτό το έργο. Με υδρότα και αίμα και των πολιτών που φορολογούνταν, αλλά και των εργαζομένων. Χτίστηκε αυτός ο δημόσιος πυλώνας. 400 και πλέον εταιρείες, ρετάλια ιδιωτικά, ξένα και ελληνικά, εθνικοποιήθηκαν για να δημιουργηθεί η ΔΕΗ. Όλα αυτά τα ρετάλια παρήχαν ακριβό ρεύμα και μόνο σε λίγους, ουσιαστικά στα αστικά κέντρα. Και εφόσον εκείνη την εποχή, αναρωτιέμαι, που ο καπιταλισμός περνούσε μια αντιφάση του κενσιανισμού, που ουσιαστικά έλεγε ναι στις δημόσιες δαπάνες, ναι στις δαπάνες, συμπιέζονταν από ένα ρωμαλαίο εργατικό κίνημα, έλεγε ναι και σε αυξήσεις μισθών που από τη μία τσέπη έβγαιναν, από την άλλη έμπαιναν μέσω του καταναλωτισμού. Τι σας κάνει να πιστεύετε πως σε αυτή τη φάση που περνάμε, του σκληρότερου καπιταλισμού, του νεοφιλελευθερισμού, που το κεφάλαιο συσσωρεύεται ως νεκρό και οι δύο είναι οι πηγές του, η φυσική πόρη, ο ρηκτός πλούτος και η συμπίεση των εισοδημάτων των εργαζομένων. Από αυτά τα δύο πηγάζει. Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι θα έρθει κάποιος να επενδύσει και θα έχετε και μειωμένη τιμή? Αυτό περιμένω να μας απαντηθεί. Διότι αυτό που γίνεται παγκοσμίως με την έννοια της επένδυσης είναι ότι όπου βρει ευκαιρία, ως κοράκι, το κεφάλαιο, ως παλιός μαυραγωρίτης, πηγαίνει και καταληστεύει. Το τρίτο επιχείρημα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μας επιβάλλει. Όχι, κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, είπαμε ναι, είναι σκληρά νεοφιλελεύθερη αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να δοθεί μάχη από τους λαούς, να δημιουργηθεί η Ευρώπη των λαών. Και αν δεν μπορέσει να αλλάξει, δεν έχει λόγο ύπαρξης η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αυτή τη στιγμή δεν σας το επιβάλλει. Υπάρχουν περίτρανα παραδείγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφέρθηκαν και από τον εισηγητή μας και από πολλούς συντρόφους και συντρόφους, δεν θέλω να αναλώνομαι σε αυτό το σημείο, που έχουν οι δημόσιες εταιρείες. Άρα και αυτό καταρρύπτεται. Και ας πάμε στο σημείο που μας λέτε πως υπάρχει αυτή η κρατική ΔΕΗ, η οποία ουσιαστικά αυξάνει συνέχεια τις τιμές, ενώ παντού ο ανταγωνισμός τις μειώνει. Υπήρξε και αυτό το ειλικρινά συγκινητικό παράδειγμα από τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας που μας ανέφερε ότι από το 2008 μέχρι τώρα στην Γερμανία υπήρξε 1% μείωση. Βέβαια, εντάξει, μπορεί να υπάρχουν και άλλες στάθμιτοι παράγοντες. Να παραδεχτούμε ότι υπάρχει έστω και 1% μείωση. Αλλά είναι κρατική ιδέα? Όχι φυσικά. Όλες οι επιχειρήσεις, οι πυλώνες που ανασυγκρότησαν αυτή τη χώρα, ξεκίνησαν τη δεκαετία του 90, προσπάθησε η Νέα Δημοκρατία, δεν τα κατάφερε, το έκανε το Πασόκ, μετοχοποιήθηκαν. Μετοχοποιήθηκαν, άρα είναι ιδιωτικές. Από τότε που τριχοτομήθηκε η ΔΕΗ, ιδιωτικοποιήθηκε, τριχοτομήθηκε, έχουμε αύξηση 100% στα τιμολόγια. Άρα πάει και αυτός ο μύθος. Επίσης, αυτό που γίνεται συνήθως
Και επιμένουν να το κάνουν αυτό οι του Πασό και της Νέας Δημοκρατίας είναι το παράδειγμα με τον ΟΤΕ. Τραγικό. ΟΤΕ ανήκει στη δημόσια, τη γερμανική Deutsche Telekom. Επίσης, δεν γίνονται προσλήψεις, μειώνεται το προσωπικό. Δεν έχουμε καμιά ανάπτυξη του δικτύου. Το δίκτυο γίνεται παλαιό, δεν ανανεώνεται και τα αποτελέσματα θα δούμε από εδώ και πέρα. Τι γίνεται με την απελευθέρωση της αγοράς της τηλεπικοινωνίας? Εργασιακά κράτεργα. Στοιχονεύονται, ιδιωτικές εταιρείες κλείνουν, απολύουν κόσμο, έχουν δημιουργηθεί μόνο θέσεις εργασίας στα τηλεφωνικά κέντρα, που ουσιαστικά γίνεται τι? 2 ευρώ την ώρα με συμβάσεις και μίας εβδομάδας. Αυτό ονειρεύεστε? Αυτό ονειρεύεστε ότι θα επιφέρει και απελευθέρωση στον ενεργειακό τομέα? Όπως και να έχει, κυρίες και κύριοι της συγκυβέρνησης, όλα αυτά εφαρμόζονται σε ένα συγκεκριμένο πεδίο. Και τα γλυκνητορυχεία και οι μονάδες έχουν ένα συγκεκριμένο πεδίο. Και ένα κομμάτι αυτού του πεδίου είναι η Δυτική Μακεδονία. Λίγο την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε. Είναι στη Δυτική Μακεδονία. Φλόρινα, Πτολεμαΐδα, Κοζάνη. Δεν είναι σε άλλο πλανήτη, αλλά αυτές οι περιοχές, αν τις επισκεφτείτε, μοιάζουν σαν να είναι από άλλο πλανήτη. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι εκεί βίωσαν στο πετσί τους, στην υγεία τους, στην υποβάθμιση του περιβάλλοντός τους, την ανάπτυξη της ΔΕΗ και μαζί με αυτήν όλης της χώρας. Και αυτούς τους ανθρώπους τους ρίχνετε στο σκοτάδι. Αντί να υπάρξει μια σύγχρονη ΔΕΗ, μια δημόσια ΔΕΗ, η οποία θα αποκαταστήσει το περιβάλλον, η οποία θα βρει καινούργιες μορφές ενέργειας, συμβατές με με το μικροκλίμα της Ελλάδας, με τις δυνατότητες της χώρας μας, για να παράξει καθαρότερη ενέργεια, για να δώσει πάλι, να παραμείνει η ατμομηχανή της ανάπτυξης της χώρας μας, τους πετάτε στο κενό, στον κοιάδα. Γιατί, όπως είπα στην αρχή, ο ιδιώτης παίρνει από τον εργάτη και από το φυσικό περιβάλλον. Αυτό θα συμβεί, είμαστε σίγουροι, να είναι σίγουροι όλοι όσοι μας ακούν, να στρατευτούν μαζί με όλες τις δυνάμεις, με μπροστάρι το ΣΥΡΙΖΑ και το συνδικαλιστικό κίνημα που πρέπει να είναι αντίστοιχο των καταστάσεων που ζούμε, για να μπορέσουμε να ανατρέψουμε όλες αυτές τις πολιτικές και όλο αυτό το ζωφερό μέλλον στο οποίο θέλετε να μας καταδικάσετε. Ευχαριστώ πολύ.